Μημερίδιο ξεκίνησε σήμερα και δημιουργήθηκε με την πρωτοβουλία της κυρία της Καλλιόπης της Καρούση, που είναι η εγγονή της Μαρίας της Λιωμού, που είναι η κρίτρια του σωματείου. Έχει σκοπό να προωθήσει τα Ιφαντά και τη Δαντέλα στη σύγχρονη εποχή και να γίνει ένα πάντρεμα Ιφαντού, Δαντέλας, επάνω στο ρούχο. Γι' αυτό και ήρθανε από την Αγγλία ο κύριος Μάριος Σουάπο, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος γνώστης όλης αυτής της ύλης και μας έδειξε υπέροχα κομμάτια ρούχου για να πάρουμε κι εμείς ένα μάθημα το πώς μπορεί ο σύλλογος να προωθήσει όλο αυτό μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας να γίνει ένας μικρός πυρήνας βιοτεχνίας, στοιχείο, ώστε να μπορούν και οι γυναίκες οι οποίες εργάζονται ή ακόμα αν θέλουν και κάποιοι άνδρες, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον ορισμένοι από λίγους, να γίνει μια προσπάθεια επαγγελματικά πλέον και να μπει μέσα στην οικονομία της αγοράς. Διότι η Χίος, όπως ακούσατε, ήταν ένα νησί πλούτου σχετικά με τη Δαντέλα και το Ιφαντό και δυστυχώς τώρα τελευταία έχει παρακμάσει. Είναι λοιπόν καιρός να ξαναμπεί η Χίος στην αγορά αυτού του είδους. Να πω επίσης ότι ενθουσίασε τον κόσμο η σημερινή παρουσίαση από τον κύριο Μάριο Σφάπ και την Ατάσα, διότι οι άνθρωποι ενθουσιάστηκαν με το ρούχο. Είναι κάτι που είναι στην αγορά πολύ χρήσιμο, ο κόσμος ενδιαφέρεται και βέβαια θα θέλαμε να είναι λίγο πιο οικονομικό και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε πιο προσιτό, γιατί πραγματικά αυτά τα κομμάτια είναι μοναδικά και ακριβά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ιδέα της ημερίδας την είχαμε με την Μαρία Λαβαρόνη, με την πρόεδρό μας, το 2020. Είχαμε έρθει, είχαμε πάει στο επιμορφωτικό εργαστήρι, είχαμε μιλήσει και μετά πέφτει η πανδημία και ακυρώθηκαν όλα. Μετά αποφασίσαμε ότι αυτή η ιδέα που είχαμε άξιζε να την φέρουμε εις πέρας. Και έτσι έγινε. Εγώ δεν είμαι ειδική, υπάρχουν όχι πολύ πιο ειδικοί από εμένα, εγώ δεν είμαι καθόλου ειδική σε αυτές τις απίθανες χειροτεχνίες, αλλά ήθελα να πω τα δύο λόγια για την ιστορία του σωματείου, γυναικείο σύνδεσμο Συμφίλη του Χιώτικου Χωριού, γιατί ιδρύθηκε από τη γιαγιά μου, τη μητέρα της μητέρας μου, και είναι μέρος του παρελθόντος μου, της ιστορίας μου. Ο παππούς μου έγραψε την ιστορία του φίλου του Χιώτικου Χωριού. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και ως φόρος τιμής της γιαγιάς μου ήθελα να ασχοληθώ και εγώ και να είμαι ενεργό μέλος στην Οργανωτική Επιτροπή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, με εξηγήσαν ότι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη η τεχνική. Και μέσα της εταιρείας γνώρισα τη μητέρα της, μία από τις ιδρύτριες της εταιρείας, η οποία είναι η κυρία Κολοτούρα, και μου είπε θα μπορέσω να σου κάνω κάτι παρόμοιο με Σαΐτα. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, η Σαΐτα, λοιπόν, αυτή η κυρία έμαθε αυτή τη τεχνική σε ένα σχολείο, όταν πήγαινε σχολείο. Τέλος πάντων, Σωστά. Και έμαθα αυτή την τεχνική, η οποία μου έκανε φοβερή εντύπωση πόσο καλά την γνώριζα ακόμα και στη σημερινή ημέρα. Μιλάμε για μια κυρία η οποία είναι σίγουρα στα 70 κάτι. Και αυτό ήταν πολύ ωραία συνεργασία. Για ποιο λόγο? Γιατί πραγματικά ένα άτομο το οποίο δεν είναι η καθημερινότητά του, κάθισε και μου έκανε αυτά τα πολύ ωραία κομμάτια. Το όνομά μου είναι Μαρία Λεμού και η έκθεση ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Καταρχήν από την εισαγωγή της Κάτι Καλλιόπης Καρούση, γιατί η Μαρία Λεμού ήταν η γιαγιά μου η ιδρύτρια. Οπότε έχει τρομερή αξία. Και επειδή τώρα ασχολούμαι με τη μόδα, είναι σαν να ξαναγυρνά στο παρελθόν. Οπότε η συναισθηματική αξία είναι τεράστια. Μαζί με τον Μάριο που είναι το παρόν και συνεργαζόμαστε στη μόδα. Εδώ και πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει και φιλία και συνεργασία. Ναι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο
μια πολύ ωραία πρόσκληση, γιατί είδαμε πραγματικά πανέμορφα καλλιτεχνήματα, τα οποία εγώ δεν τα γνώριζα προσωπικά. Είναι σίγουρα πηγή έμπνευσης για ένα σχεδιαστή ο οποίος ασχολείται εντατικά με τη θεματολογία της χειρονακτικής δουλειάς, αλλά επίσης έχοντας και την Μαρία, αλλά και την οικογένεια Λεμού, η οποία πραγματικά έχει τη γνώση και μαθαίνουμε μέσω αυτής της μέρας όλα αυτά τα πανέμορφα πράγματα, τα οποία θα πρέπει να αναδειχθούν σε μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά... Και είναι ακόμα ζωντανά. Ναι, και είναι ακόμα ζωντανά. Είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις ένα κοινό που ενδιαφέρεται ακόμα τόσο έντονα και που είναι μέρος της ζωής τους, η χειροτεχνία. Και αυτό που ήταν πάρα πολύ συγκινητικό ήταν πώς άρχισε το Χιώτικο Χωριό, η φιλανθρωπία, το να δίνεις στους άλλους, με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αυτό οπότε, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Γιατί η μόδα πλέον έχει ξεφύγει από αυτό το πράγμα και έχει γίνει τελείως... είναι πάντα εξαρτάται από εμπορικούς τομείς. Οπότε το να ξαναγυρνάς πίσω και να σκέφτεσαι από πού ξεκίνησαν αυτά τα πράγματα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σωστά. Ναι. Νομίζω αυτό είναι το πιο ωραίο, ναι, να το τελειώσουμε έτσι. Εκεί. Ήταν πραγματικά, ναι, πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε.